ζωή της είναι σαν να έχει βγει από ασπρόμαυρη ταινία. Γεννημένη στις 25 Ιουλίου του 1905, η κυρία Κατερίνα Καρνάρου έζησε πολέμους και την κατοχή. Πριν λίγες ημέρες, μαζί με την οικογένειά της, γιόρτασε τα 114 γενέθλιά της. Η κυρία Κατερίνα διεκδικεί μια θέση στο βιβλίο Guinness για την ηλικία της, αφού είναι η δεύτερη γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο μετά τη Ιαπωνέζα Κάνε Τανάκα. Το ξέρετε ότι είστε η μεγαλύτερη, ίσως είστε η μεγαλύτερη γυναίκα σε όλο τον κόσμο? Δεν υπάρχει άλλη. Είστε η δεύτερη. Δεν υπάρχει. Αυτό που... Δεν υπάρχει άλλη. Είστε η δεύτερη, η δεύτερη είστε. Τόσος κόσμος. Και εγώ εμπίπη. Όπως είχαν δηλώσει πέρσι στην εφημερίδα Πατρί, συγγενείς και φίλοι της, γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να σταλούν στον Guinness. Γεννημένη στις 25 Ιουλίου του 1905, η Κατερίνα Καρνάρου κλείνει αισίως τα 114 χρόνια ζωής, ενώ να πούμε ότι είναι η δεύτερη γυρότερη γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Τη συναντήσαμε εδώ, στο σπίτι στα Κρέσινα, και μας ανοίγει την καρδιά της. Εμείς 114. 114 χρονών. 114 στο 15. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν η ζωή σας όλα αυτά τα χρόνια. Έκανα πολύ ζωή, καλή ζωή όταν είχα τον άντρα μου και το παιδί μου. Καλά, το παιδί μου μετά ήταν μικρό ακόμη. Μεγάλωσε, πήγε στο ναυτικό, έγινε καπετάνιος. Αλλά μου έκαψε την καρδιά μου, πέθανε. Με αυτή την αρρώστια που βγήκε τώρα. Ο άντρας μου είχε πεθάνει, είχε ένα μικρά τα παιδιά. Ευτυχώς είχα τα παιδιά μου, ήσαν καλά και ζήσαμε καλά τα παιδάκια μου. Σύμφωνα με όλα τα επίσημα έγγραφα και τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, η κυρία Καρνάρου είναι γεννημένη στις 25 Ιουλίου. Γι' αυτό και πριν από μερικές ημέρες, τα εγγόνια της Τάσος και Δημήτρης Καρνάρος έφτιαξαν μια τούρτα ειδικά για αυτήν με τον αριθμό 114. Πλημμυρισμένη από αγάπη και χαμόγελα δίπλα στους δικούς της ανθρώπους, η γιαγιά Κατερίνα ήταν ευτυχισμένη. Όλοι μαζί της τραγούδησαν και έσβησαν τα κεριά. Ευχή όλων να τα χιλιάσει. Να θυμάμαι κατοχή όλο ο κόσμος που έφερε, όλος ο κόσμος. Εύχομαι να είναι ευτυχισμένος και όχι να περάσει φτώχες που περάσαμε μια φορά ο κόσμος και πεθάνουν και για τα παιδάκια τους να πάρουν ένα κουτί γάλα. Ευτυχώς ο Θεός να δώσει τώρα να περάσουν καλά, να περάσουν ευτυχισμένα, όχι δυστυχισμένα.